Κυρίες και κύριοι, το πρακτικό νόημα υλοποίησης του προϋπολογισμού θα έπρεπε να είναι η βελτιστοποίηση συνολικά της καθημερινότητας που βιώνει ο λαός μας. Και ποια είναι αυτή η καθημερινότητα? Ας δούμε βασικούς τομείς της και δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να τους αμφισβητήσει, γιατί αυτός που βρίσκεται έξω από τα χοντρά προστατευτικά τείχη της Βουλής, την εμβέλεια των καμερών ασφαλείας και της εδώ φρουράς, δηλαδή ο εξοβελισμένος από εδώ λαός, το ζει κάθε στιγμή στο πετσί του. Ποιοι είναι αυτοί οι τομείς? Στην υγεία, υποχρηματοδότηση των μονάδων υγείας πρόνοιας, υποστελέχωση, σχέσεις εργασίας λάστιχο εργαζομένων, αφού τα εξοντωτικά και απλήρωτα ωράρια καλούνται να καλύψουν τα τεράστια κενά, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, με απουσία ακόμη και στοιχειωδών, επέκταση της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων και ένας λαός που βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψει στοιχειωδώς την περίθαλψή του. Η κυβέρνηση αυτό το έχει ακούσει. Στην παιδεία, οι λαϊκές οικογένειες ζουν ένα γολγοθά που πληρώνουν για τη μόρφωση των παιδιών τους σε κάθε βήμα από το δημοτικό μέχρι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ΙΕΚ και άλλα κέντρα κατάρτισης. Στην πρόνοια, κλεισμένα ιδρύματα, κομμένες θεραπείες παιδιών που έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής, υποβάθμιση υπηρεσιών πρόνοιας λόγω υποχρηματοδότησης, τσεκουρωμένα επιδόματα αναπηρίας, μειωμένα και κάθε είδους επιδόματα. Ούτε αυτά τα έχετε ακούσει. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, τα γνωρίζετε και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μόνο η πολιτική σας συνάδει στο να στηρίζει τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Τι από όλα αυτά τώρα έρχεται να καλύψει ο προϋπολογισμός σας? Αυτό το εργαλείο υλοποίησης της εκάστοτε οικονομικής πολιτικής. Ποια από αυτά τα προβλήματα λύγει? Η απάντηση είναι απολύτως κανένα. Οι δαπάνες για την υγεία μειώνονται κατά 4,5% σε σχέση με το 19, δηλαδή κατά 182 εκατομμύρια ευρώ. Η υγεία και η παιδεία εμπορευματοποιούνται περαιτέρω. Αυτό σημαίνει για τη λαϊκή οικογένεια το χέρι ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη. Μείωση της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 92 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά, κυρίες και κύριοι, αντικατοπτρίζεται η φιλολαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη, μείωση φορολογίας κατά 7% στις επιχειρήσεις, σε αυτούς δηλαδή που θα παρουσιάσουν αυξημένη κερδοφορία. Πέρα από αυτά, ή μάλλον σε συνέχεια αυτών, είναι κοινώς παραδεκτό ότι η πολιτική που εφαρμόζεται στο εσωτερικό της χώρας είναι απολύτως συνδεδεμένη με την αντίστοιχη εξωτερική πολιτική, όπως και ότι τα θεμέλια της στρατηγικής σύμπλευσης των αστικών κομμάτων, πέρα από τη στήριξη των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είναι και η στήριξη των υπεριαλιστικών οργανισμών, των αμερικανικών σχεδιασμών. Οι κυβερνήσεις μπορεί να εναλλάσσονται. Οι βασικοί όμως άξονες της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής τους παραμένουν οι ίδιοι. Απ' τη μια η καπιταλιστική ανάπτυξη και απ' την άλλη η γεωστρατηγική αναβάθμιση των οικονομικών ομίλων με επέκταση της δράσης τους. Ο προϋπολογισμός που συζητάμε αυτό ακριβώς τον στόχο υπηρετεί. Προσθέτει νέα βάρη στο λαό, ενισχύει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Όλα αυτά όμως ήδη έχουν αναλυθεί από τις τοποθετήσεις των εισηγητών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το στοιχείο όμως που δίνει το τέμπο στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι η βαθύτερη ενσωμάτωσή της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμβάθυνση επίσης των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ, καθώς και η άμεση και έμεση εμπλοκή της στα επιχειρησιακά παύλα γεωστρατηγικά σχέδιά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο να συμμετέχουν σήμερα σε 21 υπεριαλιστικές αποστολές έξω από τα σύνορά μας, μακριά από τις περιοχές, υπεράσπισης των συνόρων και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων,
αυτών ακριβώς που σήμερα απειλούνται ευθέως από την Τουρκία. Το στοιχείο δε που συνδέει τις προαναφερόμενες εμπλοκές της Ελλάδας με τον υποσυζήτηση προϋπολογισμό βρίσκεται μέσα στις συχνά πυκνά εκφραζόμενες απαιτήσεις τόσο από πλευράς ηγεσίας των ΗΠΑ όσο και από την διοίκηση του ΝΑΤΟ προς τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, να καλύψουν προοπτικά την όρμα που κοινά αποφασίστηκε το 2014, τη διάθεση του 2% του ΑΕΠ ώστε να πηγαίνει ετησίως στις αμυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα ήδη το υπερκαλύπτει. Διαθέτει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Υπουργός επί της Άμυνας, την Παρασκευή που πέρασε στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις αναβαθμίσεις των οπλικών συστημάτων, δήλωσε υπερήφανος για το ότι η Ελλάδα είναι συνεπής στις αμερικανοανατολικές υποχρεώσεις της. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει την άποψή του για την άρνηση του ΝΑΤΟ να πάρει θέση για την απροκάλυπτη επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, για την άρνηση του ΝΑΤΟ να αναγνωρίσει τα θαλάσσια μας σύνορα στο Αιγαίο. Βέβαια, είναι γεγονός ότι τα χρήματα αυτά δεν διατίθενται όλα στο ΝΑΤΟ. Καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των ενόπλων δυνάμεων, μισθούς, τροφοδοσία, ένδυση, κόστος ασκήσεων, συμμετοχή σε νατοικές δράσεις κάθε μορφής κτλ. Και ένα ποσοστό, ανερχόμενο περίπου στο 20%, υποχρεωτικά πηγαίνει σε νέες αγορές όπλων. Στο γιατί τώρα ο Τραμπ ή ο Στόλτεμπεργκ ενδιαφέρονται για τη φανέλα ή την αρβίλα του Έλληνα στρατιώτη, η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που εσείς της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ συνειδητά και ένοχα κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Ότι δυνητικά το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων μπορεί να τεθεί επιχειρησιακά στη διάθεση του ΝΑΤΟ. Άρα ο Τραμπ και ο Στόλτεμπεργκ έχουν λόγο να νοιάζονται συνολικά για αυτές τις δυνάμεις. Το θέμα είναι ότι οι συνέπειες της πολιτικής σας με την πρόσδεση της Ελλάδας στις λυκοσυμμαχίες μπορεί και είναι κάτι που το επευχόμαστε βέβαια να αποβούν καταστροφικές για τη δυνατότητα προάσπισης των κυριαρχικών δικαιώματων της χώρας. Λύση υπάρχει, βεβαίως. Είναι η λύση της πολιτικής πρότασης του ΚΚΕ. Η πρόταξη των λαϊκών αναγκών για λαϊκή ευημερία, ειρήνη και κυρίως για κατοχή από το λαό της εξουσίας και του πλούτου που παράγει. Είναι η πολιτική που στρέφεται κατά των υπεριαλιστικών πολέμων και των αιτιών που τους γεννούν. Είναι τέλος η πολιτική της πάλης των λαών και των λαϊκικών κινημάτων σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για ανάπτυξη αμοιβαίων, εποφελών, ειρηνικών σχέσεων στην περιοχή μας.